Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη των Φήμων, τον κύριο Λιβανό, μέσω τηλεδιάσκεψη. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε κρούσμα στον συνάδελφο και υφυπουργό, τον κύριο Γιάννη Κονόμου, που μένω στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, δεν δέχθηκε κόσμο. Έτσι λοιπόν, τα είπαμε από μέσω διαδικτύου. Του παρουσίασα αναλυτικά τις προτάσεις μου για τη στήριξη του εισοδήματος στον πρωτογενή τομέα. Για παράδειγμα, για την καθυστέρηση πληρωμών των ενισχύσεων, για την ανάγκη ενός έκτακτου βοηθήματος στους βαβακοπαραγωγούς, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα το 2020, την ανάγκη μιας ορθολογικότερης διασταύρωσης των στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτως ώστε να λύσουμε την εκκρεμότητα των παλαιών προστήμων το 2015 μέχρι και σήμερα και να πάρουν αρκετοί αγρότες ανάσα. Και φυσικά του παρουσίασα την πρόταση που είχα παρουσιάσει και στον Άδωνη Γεωργιάδη πριν από λίγες ημέρες για την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για να αποκτήσουμε επιτέλους δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας. Ο κύριος Υπουργός δέχτηκε την πρόταση, την ακολούθησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε μια έτσι έτοιμη διάταξη που θα μπορεί να θέσει τις βάσεις για να υλοποιηθεί επιτέλους ένα χρόνιο αίτημα των αγροτών, ένα χρόνιο αίτημα του επιμελητηρίου, των ανθρώπων της αγοράς, της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, όλων των φορέων στην περιοχή μας.